Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Κύριε Ταγκύρη, καλημέρα. Και είναι καλημέρα, ο Θεσσαλονικιός. Κύριε Μωυσή, καλημέρα. Θεσσαλονικιός του. Καλημέρα και τους ακροατές μας. Κύριε Ταγκύρη, είχατε πρόσφατα προημερών, είχατε και συναντήσεις εκεί με διοίκηση του ΟΣΕ, είχατε, συζητήσατε θέματα, εξελίξεις, πράγματα που αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα. Καταρχήν, να δώσουμε λίγο στον κόσμο τον πολύ να καταλάβει, που ακόμα τα μπερδεύουν στο μυαλό τους, ΟΣΕ, τρένο-ΟΣΕ. Τι κάνει ΟΣΕ, τι κάνει τρένο-ΟΣΕ, να τα διαχωρίσουμε λίγο, να καταλάβει ο κόσμος. Ο ΟΣΕ είναι ίσως ο πιο ιστορικός οργανισμός στην Ελλάδα και για λόγους που πιθανόν να μην χρειάζεται να εξηγήσουμε τώρα, γιατί θα χρειαστεί πολύ ώρα. Είναι, έχει στην κυριότητά του, είναι ο διαχειριστής της περιουσίας, της παλιάς περιουσίας του ΟΣΕ. Μάλιστα. Των γραμμών, των εγκαταστάσεων, των σταθμών. Και αυτός που έχει ευθύνη και την συντήρηση όλων. Μπράβο, τη συντήρηση και την αναβάθμιση. Και τη φύλαξη. Και την αναβάθμιση. Η ΕργοΣΕ είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ, και έχει επιφορτιστεί με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων έργων. Μάλιστα. Που θα βγάλει μπροστά το σιδηρόδρομο. Είναι αυτό που πήραν οι Ιταλοί. Όχι, την τρένο-ΟΣΕ πήραν. Την εκμετάλλευση. Την εκμετάλλευση πήραν την παροχή. Α, είπατε ΕργοΣΕ, με συγχωρείτε. Υπηρεσιών. Δηλαδή την μετακίνηση εμπορευμάτων και ανθρώπων έχει αναλάβει η τρένο-ΟΣΕ, η Ιταλία όπως λέμε. Ναι. Να πούμε εδώ όμως, κύριε Αγγέλη, επειδή εσείς με ρωτήσατε, ότι δεν είναι θεσμοθετημένο ότι θα υπάρχει μόνο η τρένο-ΟΣΕ για να παρέχει σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Μπορούν να φτιαχτούν και ήδη έχουν φτιαχτεί και άλλες μικρές εταιρείες που μέσα από τον ανταγωνισμό και προσφέροντας ποιοτικές σιδηροδρομικές υπηρεσίες θα μεγαλώσουν και θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Μπορούν, δεν θα είναι δηλαδή μόνο η τρένο-ΟΣΕ. Αυτό ήθελα να το τονίσω, γιατί δεν είναι σαφές. Και δεν είναι και γνωστό. Καλά κάνετε και το λέτε. Δεν το γνωρίζαμε. Να το πω. Υπάρχουν μικρές περιφερειακές εταιρείες που μπορούν να κάνουν δρομολόγια εντός μιας περιφέρειας, ας πούμε. Εννοείται. Δηλαδή θα προσφέρουν ένα τίμημα στον ΟΣΕ για την χρήση της υποδομής, των γραμμών δηλαδή, και θα προσφέρουν υπηρεσίες πιθανόν σε τοπικό επίπεδο ή πιθανόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ξεκινώντας κάπως έτσι ενδεχομένως θα ξεκινήσει να λειτουργούν για κάποια πράγματα εδώ σε Θεσσαλονίκη, κάτι προαστιακή, προς ανατολικά, προς δυτικά. Θα ήθελα και πραγματικά δεν είναι ρητορικό να σας ευχαριστήσω, κύριε Μωυσή, για αυτή. Ναι. Πέραν από την ευθύνη που έχει και στο θεωρεί και καθήκον να βελτιώσει την υποδομή τη σιδηροδρομική, θέλει να βοηθήσει και έχει στα σκαριά να βοηθήσει και τους πολίτες της πόλης μας στην καθημερινότητά τους. Τι εννοώ? Πώς θα το κάνεις? Προχωρούμε στην επικαιροποίηση σχεδίου για την ανάπτυξη ενός δικτύου προαστιακού σιδηροδρόμου που θα καλύψει περιοχές, γιατί έτσι βολεύει έτσι είναι η χωροταξία των γραμμών που θα καλύψει περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Θα φτάνει μέχρι τη Βόλβη? Είναι αυτός ο σχεδιασμός που λένε ότι θα φτάνει μέχρι και τη Βόλβη? Όχι, θα σας πω. Θα σας πω. Για να μην το μπερδεύουμε. Για να μείνω στο ζήτημα του προαστιακού, έτσι όταν θα φτιαχτεί, που δεν είναι σε πολύ βάθος χρόνου, αυτές οι υπηρεσίες προαστιακού σιδηροδρόμου, μαζί με τον ΟΑΣΤ και το μετρό, όταν τελειώσει, θα υπάρχουν σημαντικές αστικές συγκοινωνίες για περιοχές όπως η Σύνδος, τα Διαβατά, η Μενεμένη, το Κορδαλιό και η Αμπελόκηπη. Μάλιστα. Γι' αυτό που ρωτάτε, κυρία Γκέλη, για την ουσιαστικά αναφέρεστε στην νέα χάραξη, στην νότια χάραξη όπως λέμε, μια νέα γραμμή που θα συνδέει Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Τοξότες, Ξάνθες. Μάλιστα. Είναι ένας ιστορικό σχεδιασμός, γιατί μπαίνει στο παιχνίδι, ας το πούμε, και η Καβάλα για πρώτη φορά στο παιχνίδι του σιδηρόδρομου. Μάλιστα. Η γραμμή αυτή θα λειτουργήσει και ως προαστιακό σιδηρόδρομος για περιοχές όπως είναι
ο Σταυρός, η Ασπροβάλτα, τα χωριά πριν από αυτά, γιατί θα περνάει από εκεί. Άρα θα υπάρχουν δρομολόγια που θα εξυπηρετούν αυτές τις περιοχές που ξέρουμε ότι τι πληθυσμό έχουν, τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα ήθελα να πω, επειδή είμαστε σε αυτή την, σε αυτό το θέμα της της προαστιακής σύνδεσης, εν πάση περιπτώσει. Όχι μόνο της προαστιακής, αλλά αυτής της νότιας χάραξης, της όπως νότιας λέμε. Χάραξης, ναι. Που δεν θα έχει καμιά σχέση με την χάραξη που πηγαίνει από Θεσσαλονίκη και εκεί στα χωριά των Σερών, ναι. Δράμας και υπόλοιπα. Θα είναι εντελώς διαφορετική. Θα είναι από κάτω, προς Καβάλα. Ναι. Είναι ένα οραματικό έργο το οποίο θα δημιουργήσει έναν άλλον χαρακτήρα. Οι μεταφορές στη Βόρεια Ελλάδα μετά από αυτή τη νέα χάραξη όταν θα γίνει θα είναι εντελώς διαφορετικές. Είναι ένα έργο που θα συνδέει, θα δώσει υπεραξίες στα τρία λιμάνια της Βορείου Ελλάδος, ενώ Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολη. Ήδη ακούμε και βλέπουμε τι γίνεται στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Γιατί θα υπάρχει σύνδεση με αυτά, με την συνδρομική. Και υπάρχει και διεθνές ενδιαφέρον, νομίζω, γι' αυτό, έτσι. Θα υπάρχει και έξοδος εύκολη τόσο από τον Προμαχώνα, όσο και από το Ορμένιο. Μπράβο. Άρα έχει να κάνει και με την επέκταση των μεταφορών προς τον Βοράν. Ακριβώς. Είναι ένα οραματικό σχέδιο, επαναλαμβάνω, με μεγάλη γεωπολιτική αξία, λόγω του ότι εύκολα άνθρωποι και κύρια εμπορεύματα θα μπορούν να μεταφερθούν στην ανατολική, κύρια ανατολική Ευρώπη, παρακάπτοντας τα στενά του Βοσπόρου. Το χρονοδιάγραμμα που έχει, αυτό, τη μεγάλη αξία που έχει αυτό το έργο. Γι' αυτό κάνουν τα έργα, γι' αυτό έχουν πέσει με τα μούτρα οι Αμερικάνοι στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί ακριβώς αυτό το σκοπό θέλουν, να αποφύγουν παραδοσιακές διαδρομές και να δημιουργήσουν καινούργιες. Να δημιουργήσουν επιλογές. Έτσι. Και για άλλα πράγματα επιλέχθηκε η Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι ένα κόσμο στην περιοχή με μεγάλες υπεραξίες για τη θέση που είναι. Γι' αυτό, για το έργο, έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέλει το έργο, πιέζει με την καλή έννοια να γίνει το έργο. Και το ΝΑΤΟ, νομίζω. Κοντά να πούμε σήμερα, μέσα από, από την εκπομπή σας, ότι ουσιαστικά το έργο αυτό δεν είναι στο μυαλό κάποιων. Έχουν ξεκινήσει οι πρόδρομες, οι προμελέτες. Να χρηματοδοτούνται και να γίνονται. Μάλιστα. Η ιδέα εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Είμαστε κοντά να εξασφαλίσουμε 100% τη χρηματοδότηση του έργου. Μέσα από τα γνωστά εργαλεία, το Ταμείο Ανάκαμψης και το επόμενο ΕΣΠΑ. Το έργο θα γίνει και θα αλλάξει τον χαρακτήρα των μεταφορών στη Βόρεια Ελλάδα. Με τι χρονοδιάγραμμα, κύριε Ταγκύρη, αυτό το χώρα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα περισσότερο. Με τι χρονοδιάγραμμα αυτό? Κοιτάξτε, όλα τα συνδρομικά έργα είναι συνήθως ακριβά και βαριά έργα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, τα νέα έργα. Θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικό και αποδεκτό ότι από τον τεχνικό κόσμο ότι τα έργα αυτά, ιδίως η νότια χάραξη στη φάση που είναι, μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι, και στόχος είναι στα 10-12 βαριά 15 χρόνια να λειτουργεί. Μάλιστα. Να λειτουργεί. Είναι ένα έργο λοιπόν με ένα ορίζοντα δεκαετίας. Εντάξει, μα είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο εγχείρημα. Αλλά είναι ένα δύσκολο, ακριβό έργο, και τα συνδρομικά έργα πρέπει να γίνονται, επειδή είναι πάγια με όλη τη σημασία της λέξης, πρέπει να γίνονται προσεκτικά. Ναι. Δεν ακούγεται πολύ δεκαετία. Αν λάβουμε υπόψη μας το μετρό, πότε ξεκίνησε. Μια χαρά είναι η δεκαετία. Αν κάνουμε τη σύγκριση, δηλαδή 10-12 χρόνια, δεν είναι τίποτα. Αυτός ο προαστιακός που λέγαμε νωρίτερα, ο δυτικός για σύνδο κτλ., θα βγαίνει και παραπέρα, είναι αυτός που θα πηγαίνει μέχρι Πιερία, ή είναι άλλη ιστορία εκείνος? Είναι άλλη ιστορία. Κάτι έχει ακουστεί και πιθανόν να εξυπηρετηθούν και περιοχές που καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητά τους και της Χαλκιδικής. Είναι ένας ξεχωριστός σχεδιασμός. Δεν έχω αυτή τη στιγμή κάτι να ανακοινώσουμε.
να πω, κύριε Μωυσή. Ναι. Να ρωτήσω λίγα για τη γενικότερη αναβάθμιση, κύριε Ταγκύρη, του δικτύου των σιδηροδρόμων. Γιατί βλέπουμε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχουν κάποια ζητήματα, γίνεται αναβάθμιση. Γιατί και αυτό θα είναι κοστοβόρο, φαντάζομαι. Θα έχει έξοδα πολλά. Κοιτάξτε, δεν είμαι εδώ να ωραιοποιήσω πράγματα. Δεν είναι και αυτός ο ρόλος μου και δεν χρειάζεται άλλο. Ναι. Ο κόσμος καταλαβαίνει, ξέρει τι είναι ο ΣΕ. Τις επιδόσεις του, τα προβλήματά του. Να πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΟΣΕ είναι ότι οι συντηρήσεις, που είναι ένα κομμάτι σημαντικό για το σιδηροδρόμο, στον ΟΣΕ λοιπόν οι συντηρήσεις γίνονται αφού γίνουν οι ζημιές. Ναι. Γίνεται μια θεομηνία, χαλάει, είναι λογικό να χαλάσει ένα μέρος της γραμμής. Μετά ο ΣΕ πρέπει να βρει με όλες τις διαδικασίες του δημοσίου εργολάβο να αποκαταστήσει τις ζημίες. Ναι. Δηλαδή διαγωνισμούς, καθυστερήσεις φοβερές. Άρα τακτική συντήρηση δηλαδή, προληπτική δεν. Ενώ όπου υπάρχει προηγμένος κόσμος υπάρχει ήδη για ένα χρόνο, για δύο χρόνια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα εργολάβος υπεύθυνος για τη συντήρηση. Όταν θα βγει το πρόβλημα. Με αποτέλεσμα η αποκατάσταση να γίνεται γρήγορη. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα αποκατάστασης, όπως είπατε κυρία Γκέλη. Ένα σημαντικό κομμάτι για να βελτιωθεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, στην περιοχή μας, είναι ο διάδρομος Θεσσαλονίκης Ιδωμένη, που πρέπει να έχει βελτιωθεί. Έχει γίνει σύγχρονος, αλλά δεν έχει τελειώσει η σηματοδότηση. Με αποτέλεσμα να αργεί η διαδικασία να συνδεθούμε με τα ευρωπαϊκά δίκτυα για να ξεκινήσουν και διεθνή δρομολόγια. Ναι. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που αφορά άμεσα τη Θεσσαλονίκη. Γιατί λέμε μερικές φορές η Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει το κέντρο των Βαλκανίων, η πύλη των Βαλκανίων, και πραγματικά σιδηροδρομικά. Αν θέλουμε να υπάρχει ελληνικό σιδηρόδρομο συνδεδεμένο με την Ευρώπη, πρέπει η Θεσσαλονίκη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών, να γίνει η σιδηροδρομική πύλη. Για να γίνει αυτό, προϋποθέτει να ξεκινάει από το λιμάνι όμως. Χρειάζεται, κύριε Μωυσή, να συνδεθεί το λιμάνι, ουσιαστική σύνδεση του λιμανιού με το σιδηρόδρομο. Είναι στα σκαριά λοιπόν, ξεκίνησε ουσιαστικά η σύνδεση, για αυτό το έργο να πω λίγες λεπτομέρειες, η σύνδεση της έκτης προβλήτας με την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης Ιδωμένης. Ναι. Είναι ένα έργο 3 χιλιόμετρων, ακριβό έργο, το οποίο ουσιαστικά θα βγάζει το λιμάνι μέσα από την πύλη των φορτηγών, λέω λεπτομέρειες γιατί το έχουμε μελετημένο το έργο. Μάλιστα. Θα βγαίνει λοιπόν η έκτη προβλήτα από το λιμάνι από την πύλη των φορτηγών προς το δρόμο Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου. Μάλιστα. Εκεί θα γίνει τη σύνδεση με τη σιδηροδρομική γραμμή. Αυτή τη στιγμή τι υπάρχει? Υπάρχει ένα έργο 800 μέτρων, τόσο είναι, που συνδέει την πύλη νούμερο 11 του λιμανιού με τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι ένα έργο ανεπαρκές που δεν βοηθάει να γίνει αυτό που λέμε η Θεσσαλονίκη η σιδηροδρομική πύλη της ευρύτερης. Ναι, μόνο από τη διάλειμμα προκαλεί, όπου ότι περνάει εκεί από το δρόμο εκεί στα σφαγεία. Στην 26ης. Στην 26ης Οκτωβρίου. Ακριβώς. Θέλω να πω, γιατί πιστεύω ότι και ο χρόνος δεν είναι υπερβολικός. Σε αυτή τη συγκυρία που είμαστε, τα πράγματα όπως στο σιδηρόδρομο, στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική οικονομία, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Η κουβέντα που γίνεται και που πρέπει να γίνει σήμερα για τον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι καταληκτική. Άλλη ευκαιρία δεν θα έχουμε. Μετά για πολύ άλλο χρόνο θα υπάρξει άλλη ευκαιρία. Νομίζω, να καταλήξουμε σε πράγματα. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν να πάρουμε αποφάσεις. Υπάρχουν χρηματοδοτικά, υπάρχουν ανάγκες που έχουν καταγραφεί ως σχέδια και πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Αυτή η 15ετία είναι η κρίσιμη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, κύριε Μωυσή και κύριε Γιάννη. Να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε να βάλουμε όλα αυτά που θέλουμε, όλοι οι φορείς που θέλουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ελπίζω να φτάσουν τα λεφτά. Γιατί... Δεν είναι το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι και οι δημόσιοι πόροι, είναι και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξη, αυτά που λέμε πιο εύκολα ΕΣΠΑ, που θα υπάρχει και το επόμενο. Αλλά
μπορούμε να δούμε και τη δημιουργία υποδομών και όχι μόνο συνδρόμου και μέσα, μέσα από το ΕΣΠΑ και άλλες, ανάπτυξη ναι. της ελληνικής Ωραία. Οικονομίας που θα μπορεί την επόμενη μέρα να χρηματοδοτεί τέτοια έργα. Ωραία. Μακάρι να τα δούμε να προχωράνε, γιατί εντάξει και ο σιδηρόδρομος στο θέμα το κομιστικό εμπόριο που θέλουμε να λέμε ο Θεσσαλονίκη θα γίνει κόμβος, είναι ένα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Κύριε Ταγκύρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ένα επιμονή. Ένα λεπτό αν έχω λιγότερο ένα λεπτό. Θα ήθελα να πω πάντα στη φιλοσοφία του ΟΣΕ είναι η σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Στη όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ναι, έχετε προσωπικό, πώς πάμε. Έλλειμμα προσωπικού δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε σήμερα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όμως σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών που ανήκουμε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να προσληφθεί εξειδικευμένο προσωπικό και ένα μέρος του προσωπικού αυτού θα στελεχώσει και θα βοηθήσει τις υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης. Γιατί αριθμό μιλάμε προσλήψεων? Στη Θεσσαλονίκη σήμερα απασχολούνται 300 εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Δεν αρκούν, ξέρω ότι υπάρχουν ελλείψεις. Όμως σύντομα θα καλυφθούν, επαναλαμβάνω, με εξειδικευμένο. Και θα είναι πόσοι από 300 θα είναι πόσοι? Δεν μπορώ τώρα. Ναι, αλλά υπολογίζουν πώς. Γενικά πόσες προσλήψεις ξέρουμε. Αυτά έχουν να κάνουν και με το οργανόγραμμα, με διαδικασίες δηλαδή που είναι έξω από το. Μάλιστα. Οπότε δεν έχει καθοριστεί ακόμα ακριβής αριθμός των προσλήψεων ακόμα, αλλά θα εκτιμάμε ότι θα υπάρχουν προσλήψεις και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα μέρη. Φαντάζομαι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία, κρατάμε Μάλιστα. λοιπόν το καλό νέο της ημέρας. Ένα από τα καλά νέα, έτσι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταγκύρη, για την επικοινωνία. Ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να πω πράγματα για ένα σημαντικό κεφάλαιο όπως είναι ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα που πρέπει ο σιδηρόδρομος, κύριε Αγγέλ και κύριε Μωυσή, που είναι σήμερα που μιλάμε η τέταρτη επιλογή των πολιτών όταν αποφασίζει μετά με τι θα μετακινηθεί, δηλαδή Μάλιστα. μετά το αυτοκίνητο, η τέταρτη και τελευταία, δηλαδή μετά το αυτοκίνητο, τα πλοία και το αεροπλάνο έρχεται ο σιδηρόδρομος. Ναι. Στόχος μας είναι να είναι η πρώτη επιλογή στα χρόνια που έρχονται, γιατί ο σιδηρόδρομος είναι φθηνός, είναι ασφαλής, πρέπει να γίνει όμως γρήγορος. Έτσι. Μάλιστα. Εάν ο σιδηρόδρομος δεν είναι γρήγορος, δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικά επιλογή των πολιτών. Ωραία. Κύριε Ταγκύρη, ευχαριστούμε και πάλι για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.